Ώρα για τσάι στο Λευκό Οίκο. Στο υπόγειο συνεδριάζει μια άκρως μυστική παρακυβέρνηση που διευθύνει τις εμπιστευτικές επιχειρήσεις της CIA στο εξωτερικό. Επικεφαλής της, ο σύμβουλος του Προέδρου των ΗΠΑ για θέματα εθνικής ασφάλειας. Την εποχή του Τζόνσον ονομάζονταν Επιτροπή 303 από τον αριθμό της αίθουσας στην οποία συνεδρίαζε. Επικεφαλής της τότε ήταν ο Walter Rostow. Επί Προεδρίας Νίξον είχε προϊστάμενο τον Henry Kissinger. Σε αυτό το υπόγειο άναψε το πράσινο φως για το πραξικόπημα της Χούντας των Συνταγματαρχών το 1967, επί Τζόνσον. 7 χρόνια αργότερα, η πτώση του Νίξον, ύστερα από το σκάνδαλο του Watergate, έφερε και την πτώση της Χούντας στην Ελλάδα. Αθήνα, φυλακές Κορυδαλλού. Ύστερα από 7 χρόνια στρατιωτικής δικτατορίας, 7 χρόνια εξορίας για πολλούς από εμάς, 24 αξιωματικοί, οι προτέτοιοι της αρπαγής της εξουσίας τον Απρίλιο του 1967, αστικό δικαστήριο. Δικάζει η δημοκρατία. Συγχωρείτε για την οικονομία. Ο κ. Αγγελέας παρακαλείται για την απαγγελία της δεύτερης κατηγορίας. Σήμερα, ενώπιον του πενταμελούς εφετείου Αθηνών, πρόκειται να εκδικαστούν οι αξιόπινε πράξεις της στάσεως στρατιωτικών. Καθίστε. Μετά τη λήξη του εμφύλιου και τη συντριβή της ένοπλης αριστεράς το 49, μια μυστική οργάνωση ακροδεξιών αξιωματικών εποπτεύει τις εκλογές για να είναι σίγουροι ότι δεν θα φέρουν ποτέ στην εξουσία οι αμερικανικές πυρηνικές βάσεις στην Ελλάδα, προστατεύουν τις πετρελαιοπηγές της Μέσης Ανατολής. Το Κομμουνιστικό Κόμμα παραμένει εκτός νόμου και οι τελευταίοι πολιτικοί κρατούμενοι δεν έχουν ακόμα αφαιθεί ελεύθεροι. Οι Έλληνες κοιμούνται τη νύχτα χωρίς να πολυξέρουν. Το Μάη, ο βουλευτής της ΕΔΑ Γρηγόρης Λαμπράκης δολοφονείται στη Θεσσαλονίκη. Ο Πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Καραμανλής τελικά παραιτείται και το Νοέμβρη οι εκλογές για πρώτη φορά ελεύθερες ύστερα από 40 χρόνια φέρνουν στην εξουσία, χάρη σε πολλούς αριστερούς ψήφους, της Ένωσης Κέντρου του Γεωργίου Παπανδρέου. Αθηνών ενικήσαμε. Φήμες για πραξικόπημα κυκλοφορούν ξανά στην Αθήνα. Ενίκησεν η δημοκρατία. Τον Παπανδρέου απασχολούν δύο σοβαρά προβλήματα. Η εξυγίαση του στρατού από τα φασιστικά του στοιχεία και το Κυπριακό, που δηλητηριάζει από πολύ καιρό τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Αυτή τη φορά η Άγκυρα απειλεί να εισβάλλει στην Κύπρο. Ο Τζόνσον, που φοβάται τη σύραξη ανάμεσα στους δύο συμμάχους του ΝΑΤΟ, ασκεί πίεση στον Παπανδρέου να δεχτεί τις εδαφικές διεκδικήσεις της Τουρκίας. I have no confidence to interpret the communique. Από την Αμερικανική κυβέρνηση και τον Τουρκό Πρωθυπουργό. Which was issued by the American and the Turkish governments. Δεν γνωρίζω την αλήθεια του έννοια. Το Σύνταγμά μας δεν μου επιτρέπει να παραχωρήσω ελληνικά νησιά στην Τουρκία, δήλωσε ο Παπανδρέου στον Αμερικανό πρόεδρο. Κατά τη μαρτυρία του πρεσβευτή Μάτσα, fuck the Constitution, του απάντησε ο Τζόνσον. Αν δεν αλλάξετε τακτική, θα σας αλλάξουμε εμείς. Για να αναγκάσει τον Παπανδρέου σε παρέτηση, το παλάτι, οι Αμερικανικές υπηρεσίες στην Ελλάδα και ο στρατός συγκεντρώνουν τα πυρά τους στον Ανδρέα, που είναι υπουργός και κατηγορείται για αριστερισμό, αντιαμερικανισμό και συνωμοσίες στο στράτευμα.
Ο λαός ψήφισε Παπανδρέου και ο βασιλιάς αλλάζει τη θέληση του λαού. Ενώπιον τη συνειδήσεως του ελληνικού λαού έχει τεθεί το μέγα ερώτημα. Η πολιτική κρατήσει δύο χρόνια μέχρι το πραξικόπημα της Χούντας. Only two days ago, two nights ago, half a million people are gathered in Athens merely to see and applaud the president who was going from his home to his office entirely spontaneously. Not 53% as we had in the last election. I would say 60-70% of the Greek people are behind the prime minister. Το παλάτι ορκίζει συνέχεια κυβερνήσεις που δεν έχουν πλειοψηφία στη Βουλή, ενώ ο λαός που είναι συνέχεια στους δρόμους απαιτεί εκλογές. Σκοτώνεται ένας νεαρός διαδηλωτής, ο Σωτήρης Πέτρουλας, που κυδεύεται από μια οργισμένη λαοθάλασσα. Οι πολιτικές κηδείες είναι πια ένα κομμάτι από τη ζωή μας. Στο μεταξύ ο Νασέρ συγκεντρώνει στρατεύματα στο Σινάι. Η ασφάλεια του Ισραήλ απειλείται. Οι αμερικανικές βάσεις στην Ελλάδα βρίσκονται στο επίκεντρο της καινούργιας αυτής έντασης στη Μέση Ανατολή. Στις 3 Απριλίου το παλάτι ορκίζει τη δεξιά κυβέρνηση του Παναγιώτη Κανελόπουλου, ο οποίος ελπίζει ότι θα αποφύγει τις ανώμαλες λύσεις. Οι εκλογές ορίζονται για τις 28 του Μάη. Μπορούμε να κοιμόμαστε ήσυχοι. Εν Αθήνες, 21 Απριλίου 1967, από του Μεσονικτίου αναστέλλουμε τις διατάξεις των άρθρων 5, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 18, 20, 95 και 97 του ενισχύει συντάγματος λόγω εκδήλου απειλής κατά της δημοσίας τάξεως και ασφαλείας της χώρας εξ εσωτερικών κινδύνων. Επέστρεφα από μια δίκη στο σπίτι μου, χωρίς να έχω καμία ένδειξη ότι κάτι επέκειτο. Και ήταν μια μισή ώρα το πρωί, όταν χτύπησε η πόρτα με ένα έντονο κουδούνισμα. Δεν περίμενα κανένα, σηκώθηκα, πήγα να ανοίξω. Δεν φορούσα ούτε τις πιτζάμες μου, διότι συνήθως δεν τις φοράω. Και άνοιξα μια χαραμάδα. Και μπήκε ένα χέρι μέσα και μου είπαν στρατός. Λέω, τι θέλει ο στρατός εδώ, εδώ είναι σπίτι βουλευτή που καλύπτεται από ασυλία. Με έσυραν σε ένα τζιπ. Το τζιπ με οδήγησε απάνω στα έμπεδα του Γουδιού. Ύστερα από λίγο φάνηκε στην πόρτα μια φιγούρα πολύ γνωστή. Ένας ψηλός με ένα μαύρο καπέλο βαθιά χωμένο στο κεφάλι του, με ένα παλτό και με σηκωμένο γιακά. Λίγο γυρτός ήταν ο Γιώργος Παπανδρέου. Τον οδήγησαν στον θάλαμο, στο βάθος. Κάποια στιγμή λοιπόν διέφυγα από την προσοχή των φρουρών και πέρασα για να δω τον Γιώργο Παπανδρέου, να τον χαιρετήσω, και μου είπε τη χαρακτηριστική φράση που όμως δείχνει την αντίληψή του. Από τη στιγμή, Λεωνίδα, παιδί μου, έτσι με έλεγε, που εσείς με τον Ανδρέα οργανώσατε το νέο ΕΑΜ, η δικτατορία ήταν αναπόφευκτη. Το ίδιο πρωί 10.000 παλιοί αντιστασιακοί που μαζεύτηκαν από τα σπίτια τους στηβάστηκαν στον υπόδρομο και στα στάδια. Ο πρωθυπουργός και πολιτικοί όλων των παρατάξεων συνελήφθησαν και από τους πρώτους ο Ανδρέας Παπανδρέου. Ανάμεσα στους 5 δολοφονημένους εκείνης της μέρας ήταν και ο ήρωας της αντίστασης, Παναγιώτης Ελής. Το ραδιόφωνο μεταδίδει μόνο εμβατήρια. Η Ελλάδα έχει αποκοπεί από τον υπόλοιπο κόσμο. Προσπαθώ να μάθω ποιοι συγγενείς και φίλοι έχουν συλληφθεί. Ποιοι κρύβονται πίσω από αυτό το πραξικόπημα?
και γιατί συνέλαβαν την κυβέρνηση της δεξιάς. Αυτά αναρωτιόταν οι Αθηναίοι όταν είδαν τα τάγκς που πυροβολούσαν μέσα στην πόλη. Δεν αργήσαμε να μάθουμε ότι μια στρατιωτική χούντα θα κυβερνάει από εδώ και μπρος στην Ελλάδα. Σε λίγες μέρες γνωρίσαμε και το πιστεύω της. Από την πρώτη συνέντευξη τύπου ενός άσημου συνταγματάρχη, πρώην πράκτορα της ΚΙΠ και συνεργάτη της CIA, ονόματι Παπαδόπουλος. Παρακαλώ. Δεν τελείωσαν τα φίλοι. Η χώρα διήρχεται μίαν κρίση, αναζητούσα διέξοδον εξ ενός πολιτικού αδιεξόδου εις το οποίο είχε εισέλθει. Ενεργήσαμε εναντία του μεγαλειοτάτου. We acted in the ignorance of the king. Ο βασιλεύς ενημερώθη επί της ενεργείας των ταχύτερων μετά την ενέργεια. Εγώ υπήρξα ο αρχηγός της επαναστάσεως κατά την διάρκεια της νυχτός. Εγώ απεφάσισα την κήρυξη του στρατιωτικού νόμου. Βεβαίως, κύριοι δικαστέ, επρόκειτο κατά την πολιτιολογία περί δικτατορικού καθεστώτος. Εσχέσεις σήμερα παρουσιάζονται εις των σημερινών τύπων, όπου η φωτογραφία του Υπουργικού Συμβουλίου με τον βασιλέα εις το μέσον. Ο καθένας μπορεί να πιστεύει ισίον σύστημα επιθυμεί. Οι Έλληνες δεν είναι δυνατόν να πιστεύουν εις τον κομμουνισμό. Και βρισκόμεθα προ ενός ασθενούς, τον οποίον έχουμε επί της χειρουργικής κλίνης και τον οποίον εάν ο χειρουργός δεν προσδέσει κατά τη διάρκεια της εγχειρήσεως επί της χειρουργικής κλίνης, υπάρχει περίπτωση αντί δια της εγχειρήσεως να του χαρίσει την αποκατάσταση της υγείας να τον οδηγήσει εις τον θάνατον. Εάν ερωτήσετε, ομιλείτε περί δημοκρατίας και ελευθερίας, αλλά οι περιορισμοί είναι το θέσιμο του ασθενούς επί της κλίνης για να υποστεί ακινδύνως την εγχείρηση. Ο Παπαδόπουλος ήταν ιδιοφυΐα και η δουλειά αρχίσει από το 1950 και το δουλεύανε το κέντημα σιγά σιγά. Όταν έγινε εκείνη την ημέρα 21 Απριλίου το κέντημα, όλα δουλέψανε καλύτερα από εσάς που κάνατε τόση ώρα εδώ πέρα. Ήτανε τέλεια η οργάνωσή τους. Ιδιοφία. Όταν πέσανε τότε δείξανε ότι ήταν σκάρτη, αλλά για την οργάνωση, ναι, οργάνωση δικτατοριών ήταν το ταλέντο τους. Εάν εσείς πηγαίνετε σύμμαχοι αυτών των κυβερνήσεων, δεν θα βοηθούσατε καλύτερα στην πάταξή των παρά αν πάτε αντίθετοι με την κυβέρνηση? Ξέρετε ποια ήταν τα επιχειρήματα του βασιλέως εν πάση ειλικρινία? Εν πάση, γιατί δεν μου το είπατε? Δεν ήταν ότι κακώς κάνατε. Και μετά μου λέγει, θα το έκαμα εγώ. Μα. Και του απήντησα ότι μεγαλειότατε τα κινήματα, τα πραξικοπήματα, επαναστάσεις γίνονται πρώτων εκλογών. Δεν γίνονται μετά τα εκλογάς. Ναι. Διότι μετά τα εκλογάς είναι περιφρόνησης της ψήφου του λαού. Ναι. Ενώ πρώτων εκλογών μπορείτε να βρείτε χίλιες δικαιολογίες για να δικαιολογήσετε μία πράξη έστω και παράνομη. Ένα άλλο το ετοίμαζε, ή τουλάχιστον το ετοίμαζε ο Σπαντιδάκης και οι υπόλοιποι το ετοιμάζαν για να το δώσουν αυτό. Και ευνηδιάστηκε όταν είδε ότι δεν ήταν οι δικοί του που κάνανε το πραξικόπημα και γι' αυτό θέλησε στις πρώτες μέρες, στην πρώτη στιγμή να παριστάσει τον αδέκαστο. Δεν είχε προσωπικότητα. Ήταν ένας μέτριος άνθρωπος, πολύ συνηθισμένος.
Αν ήταν αληθινός βασιλιάς, την ώρα που πήγαν οι τρεις να του πούνε να υπογράψουν, να τους διορίσει πρωθυπουργό και άλλοι υπουργούς, και τους έλεγε, α, στο διάλογο από εδώ πέρα, θα τέλειωνα, αλλά δεν ήταν για τέτοια πράγματα. Αυτός κοίταγε, ρώταγε τη μάνα του και ό,τι του έλεγε η μάνα του, εκείνα έκανε. Η βασιλομή των Φρυδερίκη έβαλε τέλος στους δισταγμούς του γιού της, όταν παρουσιάστηκε μπροστά του μια χούντα με έτοιμο το βασιλικό διάταγμα. Πάψε και υπόγραψε, λέγεται ότι του είπε στα γερμανικά. Φτωχές μανάδες γέννησαν τους τέσσερους μεγάλους, τον Γιώργο Παπαδόπουλο, τον Πατακό και άλλους. Ο ταξίαρχος Πατακός προάγεται αντιπρόεδρος και υπουργός εσωτερικών. Ένα από τα μέτρα που πήρε ήταν να απαγορεύσει τις μίνι φούστες και τα μακριά μαλλιά των αγοριών. What do you think about minister? More that I believe that the women who show their meat, it is a provocation. Provocation for the men. But if they like to see it, why can't they look at them? If they enjoy looking at the girls. Yes, they are enjoying, but they are occupied in this thing, and so they don't do their job. Είναι αλήθεια ότι στις 18 Απριλίου έγινε μια συνάντηση στο σπίτι σας. Εδώ. Εδώ όπου. Με ψηφοφορία, πανψηφί. Είχαμε βγάλει όλοι εκπρόσωπό μας τον Παπαδόπουλο. Και λόγω επιτελικής καταρτήσεως και λόγω ευφυΐας και λόγω πολλών προσόντων τα οποία θεωρούνται κατάλληλα για την ηγεσία. Όμως ήμουν ο ανώτερος και ο έχουν τας δυνάμεις. Είπε λοιπόν ο Παπαδόπουλος. Και τώρα κύριε Ταξίαρχε τι γίνεται. Και είπε ο Ταξίαρχος. Ο Ταξίαρχος το πρωί βάσει των σχεδίων που κάναμε μέχρι αυτής της στιγμής κατεβάζει τα άρματα στους δρόμους των Αθηνών και όσοι θέλετε έλατε μαζί. Σας εκάλεσαν στην Επανάσταση διότι εγνώριζαν τα πολιτικά σας αρετάς ή απλώς διότι είχατε την διοίκηση των τάξ στο Βουδί. Τα άρματα δεν ήσαν εκείνα τα οποία ήταν η ανάγκη της Επαναστάσεως. Οι επαναστάτες ήσαν βέβαιοι ότι και με τα ποδήλατα ακόμη αν κατέβαιναν κάτω θα τους υπεδέχεται ο ελληνικός λαός με ανοιχτές τις αγκάλες. Εμείς τότε είμεθα οι νικητές του γράμμου Βίτσι της εξοντώσεως της ήτης του κομμουνισμού στην πατρίδα μας. Και ο κομμουνισμός τότε έφτανε προκηρύξεις στα στρατόπεδα, τα γράφω στο βιβλίο και επομένως έπρεπε να τα διαβάσετε καλά πριν έρθω εδώ πέρα για να δείτε ότι δεν θα κάνετε αυτή την ερώτηση. Το κλίμα της εποχής εκείνης ήταν ο κομμουνιστικός κίνδυνος, τέταρτος γύρος. Ότι ο Ανδρέας, εάν πετύχει τις εκλογές, θα βάλει την Ελλάδα πίσω από το σιδηρούν παραπέτρωμα. Οι χιλιάδες παλιοί αμύτες που πιάστηκαν τη νύχτα του πραξικοπήματος και που η μέση ηλικία τους ήταν 60 ετών εξορίζονται στη Γιάρο, το διαβόητο στρατόπεδο συγκεντρώσεως του εμφυλίου πολέμου. Ελληνοαμερικανοί υπηρετούν στο σταθμό της CIA στην Αθήνα. Η διείσδυση των Αμερικανικών κεφαλαίων στην Ελλάδα έχει ανατεθεί στον Ελληνοαμερικανό Τόμ Πάπας. Στον υπάλληλο της ΕΣΟ Πάπας, Πολ το Τόμι, έχει ανατεθεί η αστυνόμευση του ελληνικού λαού. You've made some very repressive regulations. You're not allowed to talk politics in the coffee shop. You can't have people in your house. Everybody's going to break the law if it's proper. No, we did not make a regulation like that. That is not correct. We are objecting to have political conversations that are against the state. You may express your opinion about politics, but if it is not against the state. There are many people who have grown up since the Civil War. How do you know if they are communists or not? Well now, you know how communism operates. We also know it because we have learned it. So if a man of 18 or 19 associates with the communists and lives with them and moves around with them, he could be a suspect. Η
4.300 υποθέσεις που εκδικάστηκαν από τα στρατοδικεία της Χούντας θα εμποδίσουν κάθε απόπειρα σοβαρής αντίστασης. Ασθενήν έχουμε, εις το γύψο τον βάλαμε, τον δοκιμάζομαι εάν μπορεί να περπατάει με το γύψο, σπάζομαι τον αρχικό γύψο και ενδεχομένως περιορίζομαι τον καινούριο εκεί που χρειάζεται. Ας προσευχηθούμε να μην χρειάζεται ξανά γύψον, εάν χρειάζεται θα του τον βάλουμε. Και το μόνο που μπορώ να σας προσκεθώ είναι να σας καλέσω να δείτε κι εσείς το πόδι χωρίς γύψο. Écoutez, ce n'est pas seulement le fait que quiconque peut être arrêté, peut être malmené, peut être emprisonné, peut subir des sévices ou autre chose. Mais c'est surtout que le gouvernement, la junte militaire, veut avoir une emprise totale, totalitaire, dans l'ensemble des activités et même des pensées des Grecs. Είναι η φωνή του βουλευτή Χρήστου Ροκόφιλου, η μόνη που αναγνωρίζω σε αυτές τις συνεντεύξεις της εποχής. Un régime militaire fasciste soutenu par les Américains, vous avouez que c'est même un peu paradoxal. C'est paradoxal, c'est certainement paradoxal, mais la part internationale est extrêmement importante. Pour les Américains, c'est nécessaire en ce temps-ci, quand ils sont dans très mal engagés au Vietnam, quand la situation au Moyen-Orient se détériore presque de jour en jour, quand leur position en Europe s'est affaiblie, ils ont besoin, pour leurs intérêts stratégiques et économiques au Moyen-Orient, qu'ils aient en Grèce un régime qui soit complètement sous leur contrôle. Certainement, ce sont des régimes militaires qui sont les seuls régimes en qui ils puissent avoir confiance. I have here your messages to President Johnson on the 21st of April. You will probably bring you back to some memories. Ελληνικό πραξικόπημα, ώρα 9 το πρωί. Το άμεσο ερώτημα είναι τι θα πούμε στην κοινή γνώμη. Νομίζω ότι πρέπει να εκφράσουμε τη λύπη μας, έστω και χλιαρά, δεδομένου ότι η ελληνική δημοκρατία είναι ένα σύμβολο για όλο τον κόσμο. Αλλά με κάποια καθυστέρηση. This is 21st, Greece at 6:30, 9 a.m. I see. Well, it's from the morning, it's at night, it's the following day, and so on. I was quite knowledgeable at that time. Yeah. These sound like me, and they yeah. are like me, but I... Ο Walter Rostov, σήμερα καθηγητής της στρατηγικής οικονομίας στο Πανεπιστήμιο του Τέξας στο Όστιν, ήταν ο σύμβουλος του Προέδρου Λίντον Τζόνσον για θέματα εθνικής ασφαλείας την εποχή του πραξικοπήματος στην Ελλάδα. Yeah. Well, this coup was carried out not by the United States. It was they really were very much churned up by the people that might be elected. Θέμα Ανδρέας Παπανδρέου. Πριν να ασκήσουμε επιρροή για την απελευθέρωση του Ανδρέα, πρέπει να σκεφτούμε καλά αν η απελευθέρωσή του εξυπηρετεί τα συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών. The Greek colonels captured, took Papandreou. Andreas Papandreou. And the question that came before the president was whether he should use his influence with the Greek colonels, which was very small in his own view, to get the release of Andreas. And the masked economists of America descended upon the White House or sent messages, and I had to explain these messages, and he asked me my view, and I didn't think a great deal of Andreas, but his wife was an American citizen, and I didn't think that his punishment by death by the colonels was a very good idea. This paragraph concerning you. I don't remember that. Πρακτικά της Επιτροπής 303, δύο μήνες πριν από το πραξικόπημα. Παρέμβαση Ρόστοβ. Ελπίζω να αντιλαμβάνεστε, κύριοι, πως το συμπέρασμα που βγάλαμε εδώ είναι ότι η πορεία που παίρνουν τα γεγονότα στην Ελλάδα καθίσταται αναπόφευκτη. I suppose that is a question of whether the United States will intervene or not. Yeah. I suppose that
It's possible that I said that, surely. We have a strange system. The cabinet members are not members of parliament. They're hired hands. We're all hired hands. Now, this is the CIA. Oh, well, we knew that there was an extreme rightist organization. And we knew, for instance, that Papadopoulos was involved, and maybe Nazis, and a lot of the others. We knew something was going on, but we felt it's nothing unusual, because at that time, we were still in this mode of being anti-communist. I was asked to come in to CIA in 1949, and I agreed to go overseas as a liaison officer with the Greek intelligence service, with KEEP. We were then in the Cold War, and it was to our interest to work closely together. I used to see Papadopoulos very often. We had plenty to do together in our business. And our focus was on beating the leftists. Would it be possible for these people to organize a coup? And nobody know about it. Nobody knows about it? Or I know what you're getting at. You're getting at that we give them the okay to do it. What do you want me to say? Yeah. Well, I mean, I personally, I hate to discuss the subject, yes, frankly. Yes, I imagine. Because, number one, I'm not there. Number two, even if I have certain thoughts, I'm not going to express them. Yeah. I'd be stupid. Oh, well, now, after 30 years now, we... You know, oh, yeah, it's still, you can still lie after 30 years. War in the Middle East. Ο πόλεμος των έξι ημερών δεν εξέπληξε κανένα. Ο Νασέρ απειλεί το Ισραήλ εδώ και τρεις μήνες. Η αντίδραση του Ισραήλ εκδηλώνεται με μια ξαφνική, προληπτική επίθεση. Τα Αιγυπτιακά μήκη καταστρέφονται στο έδαφος. Σε 6 μέρες η έρημος του Σινάη έχει καταληφθεί. Όλα αυτά λίγες μέρες μετά το ελληνικό πραξικόπημα. Ένα προληπτικό γεωπολιτικό πραξικόπημα. That night, maybe about 5 in the morning, something like that, a telephone call came to me from Breeder Patakos. And he wanted me to know that any needed hotel rooms would be made immediately available. There would be no process of immigration and so on for Americans coming in. Well, that was a very important thing for us. Mm-hmm. And we did actually bring several thousand people in that day and the next two or three days. Πήρατε τον πρεσβευτή, τον Τάλμποτ, ψέματα. Ούτε καν το ήξερα. Επληροφορήθηκα εγώ ότι έγινε πόλεμο μεταξύ Εβραίων και Αράβων από τις εφημερίδες που το είπαν. After that, it was not quite so easy to remain out of contact with this regime, which had the blessings of the king and also had been very helpful in a critical moment for the United States. Ο Κωνσταντίνος που θέλει να επανακτήσει τον έλεγχο του στρατού είναι εις αναζήτηση σχεδίου για αντιπραξικόπημα. Το Σεπτέμβριο του 67 έρχεται να το ζητήσει στο Λευκό Οίκο. Ο Τζόνσον τον ακούει πρόθυμα, αλλά τάσεται με τις απόψεις της CIA που είναι καμιά στρατιωτική βοήθεια στο βασιλιά. Ας το κάνει και θα δούμε. Προφανώς η Χούντα ήταν καλά πληροφορημένη για τα βασιλικά σχέδια. Το αντιπραξικόπημα κράτησε μερικές ώρες. Και επισήμως ήδη δι' ενός σήματος της πρεσβείας της Ρώμης επληροφορήθηκε η κυβέρνηση ότι ο βασιλεύς και η βασιλική οικογένεια προσεγγιώθησαν εις την Ρώμη. Ένας από τους στρατηγούς ονομάστηκε αντιβασιλεύς και ο Παπαδόπουλος αυτοδιορίστηκε πρωθυπουργός. Να φυλάτε το σύμπαν και τους νόμους του ελληνικού έθνους. Και τους νόμους του ελληνικού έθνους. Vous parlez français? Vous parlez français? Qu'est-ce que vous voulez? Je voulais savoir ce que pensent les Grecs du départ du roi. Je peux pas. Pourquoi? Vous parlez français? Vous parlez français? Une dernière tentative, qu'est-ce que vous pensez du départ du roi justement maintenant? Vous pouvez pas parler? Non. Non? Est-ce que vous ne croyez pas que le régime militaire ici est quand même un peu... Hmm? Non. Merci.
και υπήρχε αυτή η τραγική αντίθεση εκείνη την εποχή, δηλαδή ένα χρόνο μετά τη Χούντα, δηλαδή το Μάιο του 68, έτσι δεν είναι? Αυτή η τραγική αντίθεση ανάμεσα σε μια Ελλάδα που δεν μπορούσε να εκφραστεί και σε μια Γαλλία που έλεγε τα πάντα. Ναι, έγραψα εγώ γαλλικά, τα πρώτα μου βιβλία οφείλεται στο ότι είχαμε τη Χούντα στην Ελλάδα. Βέβαια, η Χούντα με ανάγκασε να αλλάξω γλώσσα. Αρχαία πόλη, ένδοξη, μίζερη, αφετηρία, τέρμα και μια ζωή σε ενδιάμεσους σταθμούς. Το μόνο που μπορώ να γράψω είναι το όνομά σας. Φίλοι ποιητές, σύντροφοι ξεχασμένοι, Κώστα, Μανώλη, Τάσο, Γιάννη. Το ένιωσα και σαν μια, ίσως κυρίως σαν μια προσωπική προσβολή. Σαν ξαφνικά να βγήκε στην επιφάνεια από τα κατάβαθα όλη η χυδαιότητα και η ακαλεσθησία που μπορεί να υπάρχει σε έναν τόπο και να έγινε εξουσία. Και αυτή η εξουσία να ήθελε να σου επιβάλλει τον δικό της νόμο και τους δικούς της κανόνες ακόμα και συμπεριφοράς. Γι' αυτό και πέρασε πολύ καιρός για να ξαναγράψω σε χαρτί με ένα μολύβι κάτι που να μοιάζει με ποίημα. Ένα μόνιμο δράμα της νεοελληνικής κοινωνίας είναι αυτή η απαράδεκτη εκμετάλλευση της αρχαιότητας που κάνει πάντα η άκρα δεξιά. On the 29th of August 1949, the Hellenic armed forces crashed the foreign instigated hordes of communist invaders and won an eternal glory of heroic splendor that was only paralleled by that of the triumph of Marathon. Άρχισαν να εορτάζουν τι, την επέτειο της μάχης της Σαλαμίνας, Ροβύρο μου. Και πήγε και πιο πέρα το πράγμα, διότι ξαφνικά αυτοί οργανώνουν και μια ετήσια γιορτή της πολεμικής αρετής των Ελλήνων. Έτος 334 π.Χ. Είναι η χαραυγή μιας μεγάλης εποχής για την ανθρωπότητα. Όταν ο Μέγας Αλέξανδρος, ο ενδοξότερος στρατηγάτης των αιώνων, επικεφαλής μιας στρατιάς ημιθέων, αφού διέσχισε το Ελίσποντο, απεβιβάζε το στις ακτές της θρηλυκής Τρίας. Τώρα πια όλη αυτή η γη που ποτίστηκε με τόσο αίμα καθοτίζεται από τη λάμψη του πολιτισμού των Ελλήνων. Δεν είναι δυνατόν να αποθεραπεύσουμε τον οργανισμό, εάν δεν αποθεραπεύσουμε το άτομο. Έκαστος πρέπει να υποπτεύσει τον εαυτόν του και τον σύντροφόν του ή τον γείτονά του. Επέλθετε, Έλληνες, με θάρρος, το πρώτον με νουθεσία και το δεύτερον με καταγγελία, για να διορθώσουμε την αδυναμία εις την νοοτροπία. You speak English? No, no. Faut parler français? Τίποτα. No. Can we see Mr. Papandreou? No, 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 no. Να μην συνεχίσεις, Βασίλειο. Yes. Μην συνεχίσεις, θα κάνω το τηλεφώνημα. Θα φύγει. Okay. Can we see Mr. Papandreou? No, no, είπα, no. Ο Ανδρέας Παπανδρέου εξορίστηκε τελικά από την Ελλάδα. Ο γυραιός πατέρας του, υπό περιορισμό στο Καστρί, απευθύνει μια ίστατη έκκληση προς τον ελεύθερο κόσμο. Και τώρα απευθύνομαι προς τον ελεύθερο κόσμο. Ήχομεν ελπίσουν
ότι ο φασισμός είχε οριστικό συντριβή και ότι δεν είναι δύνατο πλέον να εμφανιστεί τουλάχιστον εις την Ευρώπη. Όμως συνέβη και αποτελεί εντροπή διήμας ότι έκαμε την αρχή από την πατρίδα μας, την Ελλάδα, την κοιτίδα της δημοκρατίας. It is true that the Greeks are not engaged in active resistance on any meaningful scale. Partly because they are mature, because they know that what we're fighting is not the colonels, but the Pentagon. For any opening that is given to the Greek people will lead to an explosion, and this they know, as there was an explosion the day of the funeral of George Papandreou. Σε ένα κόσμο όπου οι δικτατορίες συμβιώνουν αρμονικά με τις δημοκρατίες, οι σκανδιναβικές χώρες είναι οι μόνες που παίρνουν θέση ανοιχτά κατά της ελληνικής χούντας. I should like to express my gratitude to you for having honored me in this fashion and through me for having honored the fighting Greek people. Στο Παρίσι κάνουμε ένα φιλ με τη Μελίνα, με τραγούδια που στέλνει ο Μίκης από τη φυλακή. Στην Ελλάδα σπάσαν όλους τους δίσκους του. Εδώ μας πήραν τα διαβατήρια και της Μελίνας την ηθαγένεια. Εδώ δεν έχει πόρτα να χτυπήσει, μη κορίτσια να φτυνά. Κι ο δρόμος του σε λίγο θα γνωρίσει, θέλει κι αυτό να το παρακαλά. Μου λες πως πέρασε το καιρό κι όλο πως έχει, πως έχει ο Θεός. Κι όλο πως έχει, πως έχει ο Θεός. J'ai dédié ma vie pour la Grèce. J'ai parcouru toutes les villes d'Europe en chantant des chansons de Mikis Theodorakis. En étant une artiste grecque, j'ai des racines. Je suis terriblement sensible à tout ce qui est grec, couleur grecque ou odeur grecque ou mer grecque ou chanson grecque. Et enfin, il y a eu dans ces années que j'ai perdu la chose que j'aimais le plus, c'est-à-dire mon pays. Je suis venu en Europe pour témoigner devant l'opinion internationale. Mon témoignage sera long et pénible. Je témoignerai avec la parole, l'action et la musique. Parce que j'ai surtout écouté les... Oui, oui. Alors, voilà. Ça, c'est le temps, ça va. Il frappe sur Andreas ce soir à la terrasse. Je compte les coups, je compte le sang. Derrière le mur, nous ferons de nouveaux compagnies. C'est-à-dire, ils se retrouveront... Nous sommes... Ils viennent... Parce que lui, il était dans la cellule à côté de moi. Oui. Quand il était descendu de la terrasse. Alors, on commençait la conversation. Oui. Tac, tac, toi, tac, tac, moi. On parlait avec ce morse. They take a piece of iron stick, just like stick, and they say, well, give her 15. And he gave me 20. So I feel very bad, and then they took me, they take me out of the, at the roof, and they say, well, we will throw you down if you don't say where you find this piece of the paper. I told that I'm gonna have a baby, and be careful, but they don't care.
At the morning time I feel bad, I say, oh, I have a blood, I lost my baby, I scream. A delegate of Amnesty International paid a second visit to Greece in which he went into the prisons and interviewed people who had been tortured. Mr. Patakos's reaction was this was to announce that no further investigations would be permitted in Greece. These incidents do not take place. Oh, it's very πολύ σκληρή και πολύ βασανιστή ακτιβιτα λένε. Is there any time scale on which we might expect to return to democratic rule? Ένα χρόνο μετά το σταμάτημα των φωνών του εξωτερικού. Τρεις σκανδιναβικές χώρες και η Ολλανδία ζητούν να δικαστεί η Ελλάδα από την Επιτροπή των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του Συμβουλίου της Ευρώπης. Είναι η πρώτη φορά που μια τέτοια δίκη έγινε στο Στρασβούργο. Η Επιτροπή εξέτασε 213 περιπτώσεις βασανισμού, άκουσε 58 μάρτυρες, τους 22 σε αυτή την αίθουσα. Οι ηθοποιοί Κίτη Αρσένη και Περικλής Κοροβέσης έφυγαν κρυφά από την Ελλάδα και ήρθαν να καταθέσουν στο Στρασβούργο. Οι φωνές που ακούμε είναι από μαγνητοφωνημένες μαρτυρίες της δίκης. Δείγμα βασανισμού γυναικών από τα αρχεία της Επιτροπής. Τις δένουν τα μάτια και την απειλούν με εκτέλεση. Εισάγουν την κάνη του περιστρόφου στον κόλπο και απειλούν ότι θα πυροβολήσουν. Way of torture. Yes, we know about Qui vous infligez ce coup? Έπεσα στο θέατρο κύριε τον καιρό και κάποιος με ειδοποίησε στο θέατρο ότι πιάσαν το Μίκη το Θοδωράκη. Εγώ είχα μεσολαβήσει για να φύγει στο εξωτερικό μια κασέτα με τραγούδια του Μίκη Θοδωράκη. Τόσο πολύ έτσι ανατρεπτικά και τρομοκρατικά. Ειδοποιούμε ότι πιάστηκε ο Μίκης και πρόσεχε. Αυτό ήταν το μήνυμα που ήρθε στο θέατρο. Γυρίζω από το θέατρο κατά τις 12-12.30 στο σπίτι. Τι έπαιζες? Έπαιζα την κυρία του Μαξίμ. ένα γαλλικό μπουλβάρ. Γαλλική φάρσα μες. Και χτυπάει το κουδούνι και ανεβαίνουν τρεις κύριοι απάνω στο σπίτι και ήταν ο αρχηγός της αστυνομίας, ο οποίος μου συστήθηκε αυτό προσώπου, λέγομαι Λάμπρου, και δύο άλλοι με τα πολιτικά τους, ο Μάλιος και ο Μπάμπαλης. Και με πήγανε σε μια περιοχή λίγο κοντά έξω από το σπίτι μου, έρημη όμως των Αθηνών, κάτι νταμάρια, στα νταμάρια της Κυψέλης. Και εκεί υπήρχε μια πιο πρώτη έτσι γεύση πώς γινόντουσαν οι ανακρίσεις. Πήγανε στον πατέρα μου και του είπανε ότι αν μιλήσει αυτό στο Συμβούλιο της Ευρώπης, εσύ που είσαι καθηγητής και η κόρη σου πεντακαθηγήτρια, θα χάσετε ένα στη σύνταξή του, όλο στη δουλειά του. Και ο πατέρας μου υποχρεώθηκε να γράψει ένα γράμμα και να με αποκηρύξει. And after that, another came with a chair, pretending the man, and he was pretending that I had killed his father after the liberation, and said that I will pay for that. Η ύπαρξή μου ήταν πολιτικό αδίκημα. Because I was screaming, they took a rag from the loom, and that was full of urine, and they pushed this thing to my mouth, and then that was I don't remember how long was, but φάλαγγα λογοχάρη δεν είναι χτύπημα στα πόδια, είναι χτύπημα σε όλο το κορμί, μια που η φάλαγγα είναι χτυπήματα κάτω στα πέλματα, από εκεί πέρα καταλήγουν όλα τα νεύρα. Δηλαδή στην πραγματικότητα, όταν λέμε φάλαγγα, είναι σαν να σε πιάνουν και να σε πετάνε από 5-10 μέτρα. Αυτό νιώθεις. Δηλαδή ο πόνος είναι συνολικός. Δεν ήξερες πού θα σταματήσουν. Τους έβλεπες ότι σιγά σιγά μπαίνανε σε ένα παραλήρημα. Κλείσατε. Αυτό δεν έχει τέλος, δεν σταματάει πουθενά. Οι αξιωματικοί είχαν το αίσθημα της ατιμωρησίας. Λέγανε, ο Καραπαναγιώτης μου λέγε εμένα, το εγώ ήμουνα. Και πριν τη Χούντα, θα είμαι και μετά τη Χούντα.
εμείς μέσα το κράτος. Τότε ήταν μια πολύ πιο ζωντανή εποχή και νομίζω ότι αυτή η ελπίδα που είχαμε τότε ότι μπορούμε να κάνουμε τον κόσμο καλύτερο, που δεν τον κάναμε, ήταν αυτή που μας στήριξε να περάσουμε αυτές τις διαδικασίες που δεν ήταν εύκολες, ήταν αρκετά δύσκολες, αλλά αυτή τη στιγμή νομίζω ότι ήμουν τυχερή να περάσω αυτές τις εμπειρίες. I escaped from Greece because I have to be as a witness in the Council of Europe. And now I am expecting the answer, which must be no. Greece outside of the Council of Europe. Otherwise, there is no reason to stay Council of Europe. There is no human rights. Pardon? Vous aurez le texte oui. De faire part au comité des ministres des Affaires étrangères du Conseil de l'Europe de sa décision de se retirer de ce Conseil. Ces pays sont en train de déclencher une guerre de religion au nom d'une orthodoxie démocratique dont ils se croient les grands prophètes. Δεν επρόκειτο να δικαστεί στην Επιτροπή Εξυπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης η Ελλάδα, αλλά επρόκειτο να δικαστεί η Ευρώπη εις ό,τι αφορά τα υπόλοιπα συμμετέχοντα μέλη. Ας προσέξουν όμως, ας προσέξουν, διότι η δημοκρατία κινδυνεύει εις τις χώρες των και... Η αποπομπή της Ελλάδας από το Συμβούλιο της Ευρώπης είχε μεγάλο αντίκτυπο στη διεθνή κοινή γνώμη. Ο πρόεδρος Νίξον στέλνει τον Ελληνοαμερικανό αντιπρόεδρό του Σπύρο Άγνιου σε επίσημη επίσκεψη στην Ελλάδα προς ενίσχυση της Χούντας, η οποία με τη σειρά της ενίσχυε το Ρεπουμπλικάνικο Κόμμα με τα δολάρια της CIA που μέσω του Τον Πάπας ξαναγύριζαν στην Αμερική. Την δημοκρατία εμείς δημιουργήσαμε ως πολίτευμα, ως Έλληνες. Εμείς γνωρίζομεν κατά την έννοια της, εμείς γνωρίζομεν ως πολίτευμα διόλους, εμείς την οικοδομούμεν και θα την ολοκληρώσουμε εφοφελία του ελληνικού λαού, εφοφελία της συμμαχίας, εφοφελία του κόσμου, ο οποίος δεν δύναται να ζήσει εάν δεν λατρεύει και κατά την έκφραση του πολιτεύματος του των βασικών αγαθών της ελευθερίας του ατόμου. Ο Χένρι Κίσιγκερ, σύμβουλος του Προέδρου Νίξον, χειρίζεται τώρα τα θέματα εθνικής ασφαλείας στις κρίσιμες περιοχές του κόσμου. Οι πολεμικές ενέργειες των Παλαιστινίων είναι σε έξαρση. Ο Νασέρ πεθαίνει ξαφνικά. Στην κηδεία του θα συγκεντρωθούν οι ηγέτες της περιοχής που βρίσκονται στο στόχαστρο της Ουάσιγκτον, ο νέος πρόεδρος της Παλαιστίνιας Αντίστασης Γιάσερ Αραφάτ και ο Μακάριος, που μόλις γλίτωσε από μια πρώτη απόπειρα δολοφονίας του, οργανωμένη από τη Χούντα. «Η ασφαλειά μας στη Μέση Ανατολή απειλείται σοβαρά», δηλώνει ο Κίσιγκερ. Το εμπάργκο βαρέων όπλων στην Ελλάδα του Τζόνσον αποσύρεται από τον Νίξον. Μόνο που παρακαλείται η Χούντα να μακιγιάρει το καθεστώς. Αποφασίζεται πως ένα δημοψήφισμα για την κατάργηση της μοναρχίας θα εκλειφθεί σαν μέτρο φιλελευθερωποίησης. Η ψήφος είναι υποχρεωτική και το αποτέλεσμα εξασφαλισμένο. Ναι, εις το δημοψήφισμα. Ο συνταγματάρχης Παπαδόπουλος θα είναι ο μόνος υποψήφιος για την Προεδρία της Δημοκρατίας. Και ο ταξίαρχος Πατακός θα υποστηρίξει τον συνταγματάρχη Παπαδόπουλο. Αυτό που ξέρω είναι ότι εμείς σας αγαπούμε. Το πόσο εσείς μας αγαπάτε, με τα έργα, πρώτον θα το δείξετε την επόμενη Κυριακή, εάν θα πείτε τι. Ναι. Διορίζεται το Σύνταγμα. Πώς. Τι θα ψηφίσετε. Ναι. Ομνίο, εις
στο όνομα της Αγίας και ομοουσίου διαδιαρέτησιά του να προστατεύω την επικρατούσα θρησκεία των Ελλήνων. Για να καταπολεμήσουν τη μοναξιά τους, οι δικτάτορες αισθάνονται την ανάγκη να απευθύνονται με μεγάφωνα στα πλήθη. Ο Παπαδόπουλος απόψε αρχίζει τον 250ο λόγο του. Αλλά οι μαθητές που συγκέντρωσε δεν θα τον αφήσουν να ολοκληρώσει, το πιστεύω του. Αντίσταση με ζητοκραυγές. Δεν θα η δυνάμει να είπω εάν θα υπήρχε περίπτωση. Δεν θα η δυνάμει λέγω να είπω εάν θα υπήρχε περίπτωση. Είμαστε κύριε καλέ, καλά πάμε στον καιρό, με τον καιρό, με την βροχή, το αίμα πίζει στην πνευγή, κι ο πόλος γη να δε παραφεί. Είμαστε δυο, είμαστε τρεις, είμαστε γη, λίγα κάτι. Εν, δε, τρα, κατ. Το Νοέμβρη, οι σπουδαστές καταλαμβάνουν το Πολυτεχνείο και εγκαθιστούν ραδιοφωνικό σταθμό που ακούγεται σε όλη την Αθήνα. Ο επαναστατικός πυρετός κράτησε τρεις μέρες και σηματοδότησε το θάνατο της δικτατορίας. Εδώ Πολυτεχνείο, εδώ Πολυτεχνείο. Σας μιλά ο ραδιοφωνικός σταθμός των ελεύθερων αγωνιζόμενων φοιτητών, των ελεύθερων αγωνιζόμενων Ελλήνων. Εδώ Πολυτεχνείο. Αυτή τη στιγμή σαν πληροφορίες ότι ο αγώνας έχει απλωθεί σε όλη την Αθήνα. The beginning of the end. The beginning of the end, I don't know, I hope this is the beginning of the end. We are outside about 100,000 people. It's a very good beginning. Προσοχή, εδώ Πολυτεχνείο. Παρακαλώ, έκκληση προς τον Διεθνή Ερυθρό Σταυρό. Παρακαλώ, έκκληση προς τον Διεθνή Ερυθρό Σταυρό. Αδέλφια μας στρατιώτες, δεν θα σηκώσετε όπλο. Είμαστε άγνοι. Τη νύχτα της 17 του Νοέμβρη όρμησαν τα τάγκς. Τα τάγκς που πυροβολούν το πλήθος και σκοτώνουν. Στρατηγή. Τον Παπαδόπουλο που απέτυχε θα τον ρίξουν οι πιο πιστοί του συνάδελφοι. Νέα χούντα, νέα πρόσωπα στο ελληνικό πεντάγωνο. Με τα ίδια λόγια. Κύριος στόχος, ο αντικομμουνιστικός φανατισμός. Σας προσκαλώ να αναφωνήσουμε. Ζήτω το έθνος. Ζήτω. Ζήτω η επανάσταση. Ζήτω. Ευχαριστώ. Εθνικό Ίδρυμα Ραδιοφωνίας Τηλεοράσεως. Ανακοινούνται ότι από τις 11:30 ώρας εγκυρίχθη ο στρατιωτικός νόμος κατάπασαν την επικράτεια. Στη σκιά ο νέος δικτάτορας, συνταγματάρχης Ιωαννίδης, αρχηγός της ΕΣΑ. Η σύνδεση η οποία έγινε από ορισμένους μάρτυρας μεταξύ των γεγονότων του Πολυτεχνείου και της Κύπρου. Μη θορυβήστε, κύριε Πρόεδρε. Δεν θα αποκαλύψω κρατικά μυστικά. Το κρατικό μυστικό δεν είναι άλλο από τον φάκελο της Κύπρου. Το πραξικόπημα εναντίον του Μακάριου, που οργάνωσε ο νέος και πιο αμερικανόφιλος δεσπότης της Ελλάδας. Ένα πραξικόπημα αφορμή
για την τουρκική εισβολή και κατοχή στην Κύπρο. Με 200.000 πρόσφυγες, με πολλές χιλιάδες νεκρούς και αγνοούμενους. Πόλεμος ανάμεσα σε δύο χώρες μέλη του ΝΑΤΟ αποσοβήθηκε την τελευταία στιγμή. Good evening. This is the 37th time I have spoken to you from this office. Μετά από τον πόλεμο του Γιόμ Κιπούρ και την ειρήνη που εξασφαλίστηκε ανάμεσα στην Αίγυπτο και το Ισραήλ, ο Λευκός Οίκος δεν χρειάζεται πια χούντα στην Ελλάδα. Ο Ρίτσαρντ Νίξον ανακοινώνει την παραίτησή του μετά από το σκάνδαλο του Watergate. Ελληνικέ λαέ! Και οι Έλληνες στρατηγοί αποχωρούν από την πολιτική, καίγοντας αρχεία και κινηματογραφικές ταινίες. Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής επιστρέφει για να αναλάβει την κυβέρνηση. Επιστρέφουν και οι εξορισμένοι που αντιστάθηκαν στη Χούντα. Ο Ανδρέας Παπανδρέου από τους πρώτους. Οι φυλακισμένοι της Γιάρου από τους τελευταίους. Η καταστροφή στην Κύπρο βάζει τελεία και παύλα στη δικτατορία στην Ελλάδα. Le peuple grec en ce moment attend que tous les dictateurs et les assassins de la police militaire soient fusillés. Et s'ils ne sont pas fusillés, nous les fusillerons nous-mêmes. Στον Γεώργιο Παπαδόπουλο για την πρώτη πράξη την ποινή του θανάτου και καθαίρεση. Για την δεύτερη πράξη ισόβιον κάθερση. Μονάχα ο Παπαδόπουλος είπε θα με κρίνει η ιστορία. Και το απαντώ, εσείς νομίζετε ότι από εδώ απουσιάζει η ιστορία. Εις των Στυλιανών Πατακών, δια την πρώτην πράξην θάνατον και καθαίρεσιν, δια την δευτέραν πράξην ισόβιον κάθυρξη, εις των Νικόλαων Μακαρέζων, δια την πρώτην πράξην θάνατον και καθαίρεσιν, δια την δευτέραν πράξην ισόβιον κάθυρξη, εις των Δημήτριων Ιωαννίδην, δια την πρώτην πράξην πρόσκαιρον κάθυρξην 10 ετών, δια την δευτέραν πράξην ισόβιον κάθυρξη. Εις τον Γρηγόριον Σπανδιδάκη, δια την πρώτην πράξη πρόσκαιρον κάθεξη 10 ετών και στέλνηση πολιτικών δικαιωμάτων. Oh!